Είναι να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στο εκλογικό μας κέντρο. Σας καλέσαμε εδώ για να μιλήσουμε για τελευταία φορά μαζί σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, για να σας πούμε τι πιστεύουμε, για να σας πούμε πώς φτάσαμε ως εδώ και κυρίως ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, αυτή τη συνέντευξη τύπου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες δημότες μας, ψηφοφόρους αυτούς που μας ψήφισαν, αλλά να ευχαριστήσω και αυτούς που δεν προτίμησαν εμάς την πρώτη Κυριακή για τους δικούς του λόγους, να τους καλέσω την Κυριακή που μας έρχεται στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να πάνε στην κάλπη, να πράξουν το καθήκον τους και να ψηφίσουν εμάς, γιατί εμείς θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε αυτά όλα που έχουμε πει στις προεκλογικές μας ομιλίες. Ήθελα να σας πω ότι ξεκινήσαμε αυτό το προεκλογικό αγώνα τότε μαζί στις 27 Γενάρη στο ξενοδοχείο του Μάνθου. Είχαμε δεσμευτεί για κάποια πράγματα, ήμασταν πιστεύω συνεπείς καθ' όλη την πορεία μας στον προεκλογικό αγώνα. Κατά την άποψή μας, σαν συνδυασμός, κρατήσαμε τον πήγη ψηλά, δεν χτυπήσαμε κάτω από τη μέση. Αντιθέτως, είδαμε λυσαλέα ανθυποψηφίους μας και κυρίως το σημερινό δήμαρχο και απερχόμενο δήμαρχο της Αλεξάνδρειας να μας χτυπάει λέγοντας πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σταθούν. Θα ήθελα πρωτού συνεχίσω σε αυτό να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου. Γιατί ευχαρίστησα μόνο τους δημότες. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου. Τους εκλεγμένους και αυτούς που δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Τους ευχαριστώ από βάθος καρδιάς. Είπα ότι αυτός ο συνδυασμός είναι δημιούργημα όλων αυτών των ατόμων και δεν είναι κάτι προσωπικό. Τους ευχαριστώ γιατί και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση είναι κοντά μας, συνεχίζουν αγώγητα αυτόν τον αγώνα, τον τεράστιο, για να φτάσουμε στην τελική νίκη στις 2 του Ιούνιου. Ήθελα με λύπη μου να αναφερθώ στον απερχόμενο δήμαρχο για αυτά όλα είπε στις προεκλογικές του ομιλίες, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάρει μια απάντηση. Χρησιμοποίησε αρκετά ψέματα. Είπε για καταστάσεις και πράγματα που έχουν να κάνουν με τη θητεία μου, στο τότε ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ. Θεωρώ ότι αυτά που είπε είναι ανυπόστατα και ο λαός μετά την θητεία μου σαν πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ του έδωσε την απάντηση και σε αυτόν αλλά και σε όλους μέσω δύο εκλογικών αναμετρήσεων που με εξέλεξε ο λαός και μάλιστα πολύ ψηλά ως δημοτικό σύμβουλο υποψήφιο και μετέπειτα δίνοντάς μας ένα προβάδισμα καθαρό την πρώτη Κυριακή σε 5 συνδυασμούς, στέλνοντάς μας τη δεύτερη Κυριακή ως πρώτο συνδυασμό. Δυστυχώς, βλέπουμε και σήμερα αυτά τα προβλήματα τα οποία ταλάνιζαν τον τόπο μας τα τελευταία 5 χρόνια να μην έχουν λυθεί. Και θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος. Θα ήθελα να πω ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Τα σκουπίδια στην κυριολεξία, οι κάδοι των σκουπιδιών έχουν γίνει μικρές κομματερές. Αυτό νομίζω ότι το βλέπει και ο τελευταίος δημότης. Η κατάσταση με τα χόρτα είναι ανεξέλεκτη. Και όλα αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς, και το έχω πει σε όλες τις ομιλίες μου, για μας η καθημερινότητα είναι κάτι απλό. Αν εκλεγούμε νέα δημοτική αρχή, αν εγώ γίνω δήμαρχος αύριο και δεν μπορούμε να λύσουμε το αυτονόητο, την καθημερινότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης εμείς να βρισκόμαστε στο δημαρχιακό τόπο, εγώ και οι συνεργάτες μου. Ήθελα να απαντήσω στο πρώτο σκέλος σε αυτά που έχουν υποθεί κυρίως από το σημερινό και απερχόμενο δήμαρχο, να απαντήσω για όλη αυτή τη λάσπη που έφαγα και ο ίδιος προσωπικά, αλλά κυρίως και ο συνδυασμός μου, γιατί σε κάθε ομιλία του ανέφερε ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό που έχει πάρει στήριξη και χρήσμα από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Εγώ θα ήθελα για ακόμη μια φορά να το τονίσω, το βλέπετε και μετά την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων, τόσο κατά τη σύνθεση του ψηφοδελτίου, όσο και μετά την εκλογή, έχουν βγει δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
Άρα αυτό που είπαμε και είχαμε δεσμευτεί, ότι εμείς θα είμαστε ένας ακομμάτιστος, ανεξάρτητος, πολυκομματικός συνδυασμός, έγινε πράξη. Ήθελα να ξεκαθαρίσω προς όλους τους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας, ότι ως αυριανός δήμαρχος και ως νέα δημοτική αρχή, εμείς αφήνουμε στην άκρη τις κομματικές μας ταυτότητες. Όπως είπαμε και στο παρελθόν, τις κλειδώνουμε, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η επίλυση των προβλημάτων των δημοτών της Αλεξάνδρειας. Ήθελα να τους πω όλους τους δημότες, κοιτώντας τα μάτια ένα προς ένα, ότι οι εθνικές εκλογές γίνονται στις 7 Ιουλίου. Οι δημοτικές εκλογές γίνονται η δεύτερη Κυριακή στις 2 Ιουνίου. Τώρα ψηφίζουμε για δήμαρχο. Ψηφίζουμε για ικανό δήμαρχο. Δίνουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε, από αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Λέμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι στις 7 Ιουλίου ο καθένας μπορεί να ψηφίσει το κόμμα του, εκεί όπου λέει ότι ανήκει και πιστεύει. Στις 2 Ιουνίου όμως ψηφίζουμε για δημοτικές εκλογές. Ψηφίζουμε για δήμαρχο Αλεξάνδρειας. Ψηφίζουμε έναν δήμαρχο που κατ' επιλογή θέλησε να είναι ανεξάρτητος και να αγκαλιάζει όλους τους δημότες. Όχι έναν δήμαρχο που εκλιπαρούσε να πάρει στήριξη και χρήσμα από κόμματα. Δεν τα κατάφερε και τώρα έρχεται να πει ότι είναι ανεξάρτητος. Τώρα που υποκηρύχθηκαν εκλογές, προσπαθεί να αγκαλιάσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους δημότες και λέμε ότι είμαστε ο συνδυασμός ο ανεξάρτητος, όλοι γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας, είμαστε ο συνδυασμός που θα δώσει προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε ο συνδυασμός που μπορεί να τα καταφέρει την επόμενη μέρα, να φέρει αυτήν την πολυπόθητη ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη ο τόπος. Ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι πηγαίνοντας στη δεύτερη Κυριακή δεν έχουμε μπει και δεν θα μπούμε σε καμιά λογική συναλλαγής. Αντιθέτως, βλέπουμε κάποιους συγκεκριμένους από άλλους συνδυασμούς. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ να ασκούν σκληρή κριτική στη σημερινή διοίκηση και προσωπικά στον απερχόμενο δήμαρχο και την Δευτέρα το πρωί να στρογγυλοκάθονται σε γραφεία του Δημαρχείου. Αυτό το καταθέτουμε να το δει και να το κρίνει ο Αλεξανδρινός λαός. Εμάς μας βρίσκει πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με συναλλαγές και μάλιστα υπόγειες συναλλαγές. Ήμασταν ξεκάθαροι και εγώ προσωπικά ξεκάθαρος και τόνιζα και συνεχίζω να τονίζω ότι παρόλο που το απαιτεί ο νέος νόμος του Κλισθένη και να μην το απαιτούσε όμως, εμείς το πιστεύουμε και ζητούσαμε από την πρώτη μας προεκλογική ομιλία ότι την επόμενη μέρα θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους τους υποψηφίους, με όλους τους νέους δημοτικούς συμβούλους, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος. Πρέπει να πάμε μπροστά. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ισχύσετη ενώση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Γυρνάμε λοιπόν σελίδα, ψηφίζουμε την Κυριακή το συνδυασμό «Αξίζουμε καλύτερα», ψηφίζουμε και δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν νέο δήμαρχο να δώσει τα διαπιστευτήριά του, έχοντας εκφραστεί και έχοντας τοποθετηθεί για όλα τα κέρια ζητήματα και για το πού θέλει να πάει τον τόπο. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να αναλάβει νέα διοίκηση, όχι όμως την επόμενη μέρα να ασκήσει διοίκηση για τον τόπο μόνη της. Στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι θέλουμε την επόμενη μέρα να έχουμε μία συμμετοχική διοίκηση, όχι συνδιοίκηση, συμμετοχική διοίκηση, για να μην πηγαίνει το μυαλό κανενός πουθενά. Έτσι λοιπόν έκανα κάλεσμα, γιατί πιστεύω αυτά τα οποία λέω ακράδαντα και τα λέω ξεκάθαρα, στους υπόλοιπους ανθυποψηφίους μου, τόσο στον Αργύρη τον Πανταζόπουλο, όσο και στον Μιχάλη τον Χαλκίδη, αλλά και στον Ηλία τον Ιακωβίδη. Τους κάλεσα λοιπόν χθες για να συζητήσουμε
είτε εκλεγώ είτε δεν εκλεγώ Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, αλλά πήρα την πρωτοβουλία, γιατί ο λαός της Αλεξάνδρειας έστειλε το συνδυασμό «Αξίζουμε καλύτερα» στη δεύτερη Κυριακή. Και πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία, την πολιτική πρωτοβουλία, να ζητήσω από τους άλλους ανθυποψηφίους μου να καθίσουμε σε ένα στρόγγυλο τραπέζι και να αποφασίσουμε για το πώς θα πορευτούμε, βάζοντας συγκεκριμένα πράγματα στη κουβέντα, κάνοντας μια προγραμματική συμφωνία, όχι ζητώντας από τους συγκεκριμένους ψήφο και στήριξη, ψήφο εμπιστοσύνης και στήριξη για τη δεύτερη Κυριακή. Ο καθένας τοποθετήθηκε, τόσο ο συνδυασμός του Αργύρη Πανταζόπουλου, όσο και ο συνδυασμός του Μιχάλη Χαλκίδη, αλλά και του Ηλία Ιακωβίδη, για το τι θα πράξει τη δεύτερη Κυριακή. Σκοπός μας και στόχος μας δεν ήταν να πάρουμε στήριξη για τη δεύτερη Κυριακή. Ήταν να τους στείλουμε το μήνυμα μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι θέλουμε την επόμενη μέρα να λειτουργήσουμε με συμμετοχική διοίκηση από όλους. Όχι ανταλλάζοντας θέσεις, όχι δίνοντας αντιδημαρχίες, όχι δίνοντας προεδρία και μάλιστα σκοτεινά και σε κρυφά μέρη. Καθαρά είπαμε ότι εμείς, κύριοι, σας θέλουμε όλους μαζί να διοικήσουμε. Και αν δεν καταφέρουμε να είμαστε εμείς η επόμενη διοίκηση του Δήμου, θα συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητήσαμε λοιπόν και είπαμε στην κουβέντα μας χθες ότι πρέπει να πάμε σε νέα οργανωτική διάταξη των υπηρεσιών του Δήμου με σύνταξη νέου ΟΕΗ. Την αξιοποίηση του θεσμού του Γενικού Γραμματέα του Δήμου με άτομο ειδικών γνώσεων και γενικής αποδοχής. Να βάλουμε πλάτη, όπως λέμε όλοι, στην καθημερινότητα του Δημότη, στην καθαριότητα, στις παιδικές χαρές, στις πλατείες, στα αδέσποτα, στις λακκούβες, στα ναρκωτικά, από τον πρώτο κιόλας μήνα της νέας δημοτικής περιόδου. Μιλήσαμε για θέματα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, την ίδευση και την αποχέτευση, βελτίωση στις υπάρξεις υποδομές, ξεκινώντας το 2019, να πάμε να κάνουμε δίκτυο ίδευσης εν έτη 2019 που δεν υπάρχει σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου. Να κάνουμε ένα γραφείο που να ψάχνει να βρίσκει για εξέβρεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αγροτικής ανάπτυξης. Και είπαμε ότι απαιτείται να υπάρξει συμμετοχή στη διοίκηση από όλους τους συνδυασμούς. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση σε αυτές όλες τις θέσεις. Ακούσαμε και τους άλλους ανυποψηφίους μας. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Παρευρέθηκε ο αρχηγός ο κύριος Αρχής Πανταζόπουλος, ο κύριος Μιχάλης Χαλκίδης, καλέστηκε ο Ηλίας ο Ιακωβίδης, για λόγους όμως που δεν μπορούσε να υπερβεί, δεν παρευρέθηκε μαζί μας. Ήθελα λοιπόν, κλείνοντας εγώ αυτή την τοποθέτηση και ξεκινώντας, ανοίγοντας ο κύκλος των ερωτήσεων, να σας πω ότι εμείς την Κυριακή το βράδυ, ως νέα δημοτική αρχή, ξεκινώντας με την ανάληψη των καθηκόντων μας, πιστοί σε όλα αυτά που είπαμε, κατά την περίοδο αυτή που διανύσαμε, κατά τον όμορφο αυτόν προεκλογικό αγώνα τον οποίο κάναμε και δεν κατηγορήσαμε κανέναν, ότι θα είμαστε πιστοί σε όλα αυτά που είπαμε. Θα είμαστε συνεπείς σε όλα αυτά που εξαγγείλαμε. Ζητάμε λοιπόν ένα συνδυασμός ανεξάρτητος, ένα συνδυασμός που φέρει στους κόλπους του ανθρώπους άξιους, καταξιωμένους από όλους τους πολιτικούς χώρους, την ψήφο των Δημοτών του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 2 του Ιούνιου. Εγώ προσωπικά σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι δήμαρχος ανεξαρτήτως πολιτικού φορέα που θα εκλεγεί. Θα το αγκαλιάσω την επόμενη μέρα, γιατί για μένα προέχει το καλό του τόπου, το καλό των δημοτών. Θα αγωνιστώ στεναρά, με πάθος,
για την επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Πού να ξεκινήσουμε, νομίζω. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Έφη, το Αλεξάνδρειά μου. Έφη Καραγιάννη, Αλεξάνδρειά μου, κυρία Αλεξάνδρειά. Πιο δυνατά, Έφη. Αναφερθήκατε στην καθημερινότητα. Σήμερα και εδώ και μέρες διανέμεται κάποιο φυλάδιο που έχει σκουπίδια παντού. Σήμερα παρελήφθη από τη Δημοτική Αρχή νέο απορριμματοφόρο. Δύο ημέρες πρώτων εκλογών. Θέλω να μου το σχολιάσετε, κύριε Ναβάτη. Επίσης θέλω να μου σχολιάσετε αν ξεχνάει ο πολίτης, υπακούντας σε κόμματα και για πόσο τα κόμματα θα είναι πάνω από τον τόπο μας. Ξεκινώ από το τελευταίο. Εάν ξεχνάει ο πολίτης. Ο πολίτης έδειξε το 2002, αν θυμάστε καλά, το 2006, το 2010, το 2014, θα δείξει και τώρα, το 2019, ότι προέχει το καλό του τόπου, βάζει στην άκρη τις κομματικές του πεποιθήσεις. Γι' αυτό τονίζω και θα το λέω μέχρι τελευταία, ότι εκλογές εθνικές έχουμε στις 7 Ιουλίου. Τώρα έχουμε δημοτικές εκλογές. Τώρα ψηφίζουμε για δήμαρχο. Στο ποιο κόμμα ανήκουμε, για το ποιο κόμμα πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει καλύτερα, θα εκφραστούμε στις 7 Ιουλίου. Στις 2 Ιουνίου θα ψηφίσουμε για δήμαρχο Αλεξάνδρειας. Θα ψηφίσουμε αν θέλουμε να ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση με τα απορρίμματα, αυτά που βλέπετε όλοι σας. Κάντε μία βόλτα σε έναν χώρο, σε έναν πολιτιστικό και αθλητικό πνεύμονα που έχει ο τόπος μας. Το πιο ωραίο, το πιο όμορφο, το αμφιθέατρο, ένα χώρο πρασίνου. Να δείτε εκεί δίπλα, από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, τους τόνους, τα βουνά σκουπιδιών που υπάρχουν. Γι' αυτά δεν έχει να μας πει κάτι διοίκηση. Και αν πιστεύει ο πολίτης ότι αυτά όλα μπορούν να λυθούν με το ένα απορριμματοφόρο το οποίο φέραν σήμερα, για ευνόητους λόγους. Γιατί την Κυριακή θα οδηγηθούμε στην κάλπη. Για να με αυτόν τον τρόπο, με το ένα απορριμματοφόρο, μπορούν να κάνουν σωστά την αποκομιδή, είναι πολύ γελασμένοι. Και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος δημότης. Δεν μπορεί να ξεχάσει ο κόσμος, πιστεύω δηλαδή κλείνοντας ότι ο κόσμος δεν ξεχνάει τι πέρασε αυτά τα 5 τελευταία χρόνια, το τι βίωσε στο πετσί του από τη σημερινή διοίκηση και κυρίως από τον σημερινό και απερχόμενο Δήμαρχο Αλεξάνδρειας. Ο λαός λοιπόν δεν θα ξεχάσει και δεν έχει ξεχάσει. Το έκανε, αν το είδατε πολύ καλά και καθαρά, την πρώτη Κυριακή, θα το κάνει και τη δεύτερη. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα στην απάντηση. Ο κύριος Καμπάνης από το ράδιο, βέβαια. Ο πίσω Στέλιος. Τώρα, επειδή μείνανε λίγες ώρες για την εκλογική διαδικασία, δεν θα πω λεπτομέρειες, προγράμματα, αυτά κτλ. Το τελευταίο θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη του Δήμου Αλεξανδρίας είναι η χθεσινή σας συνάντηση και αν αυτή έγινε, γιατί αναζητείτε και διαβλέπετε, και αν αυτά τα οποία έχει στην ανακοίνωσή σου συμφώνησε και ο κύριος Αρχής Πανταζόπουλος, ο οποίος σήμερα έβερε μια ανακοίνωση διαψεύδων των αρμάτων. Κύριε Κουνιάκο, τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα. Λάβαμε όλοι μας το μήνυμα της πρώτης Κυριακής. Ήταν ξεκάθαρο που έστειλε το συνδυασμό «Αξίζουμε καλύτερα» ως πρώτο συνδυασμό στη δεύτερη Κυριακή. Με δεύτερο, το συνδυασμό «Ώρα ευθύνης». Άρα, εκ των πραγμάτων, από εκεί προέκυψε ότι πρέπει να υπάρχει η πολιτική πρωτοβουλία από τον πρώτο συνδυασμό που πάει στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν πολύ καθαρά και πολύ ξεκάθαρα επικοινώνησα με τα άλλα ψηφοδέλτια που μείναν απ' έξω εκτός δεύτερης Κυριακής, με τους αρχηγούς και τους ζήτησα να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Με τον απλό λόγο. Λέγοντάς τους ότι κύριοι, κάναμε μια προεκλογική εκστρατεία και λέγαμε όλοι μας ότι θέλουμε το καλό και του τόπου και την επίλυση των προβλημάτων. Μας δίνει τη δυνατότητα να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να αποφασίσουμε για μια προγραμματική μίνι συμφωνία σε 6 βασικούς άξονες. Έτσι λοιπόν τους κάλεσα χωρίς δεύτερη σκέψη, αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μου, παραβρεθήκαμε σε συγκεκριμένο χώρο, κουβεντιάσαμε, κάποιοι πρόσθεσαν, κάποιοι αφαίρεσαν κάποια πράγματα
συμφωνήσαμε στο τέλος ότι, και σας το ξαναλέω, μίλησα για συμμετοχική διοίκηση και δεν ζήτησα από κανένα συνδυασμό ψήφο εμπιστοσύνης ή στήριξη για τη δεύτερη Κυριακή. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος. Έτσι λοιπόν συμφωνήσαμε σε 6 βασικούς άξονες και είπα εγώ πάλι στους άνθρωποι ψηφίους μου ότι και να μην εκλεγώ Δήμαρχος Αλεξάνδρειας και να εκλεγεί πάλι ο σημερινός, εγώ θα βάλω πλάτη σε αυτούς τους 6 βασικούς άξονες, όπως συναποφασίσαμε χθες. Έτσι λοιπόν δόθηκε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από το γραφείο μας που είπε αυτά και μόνο αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν εκβιάσαμε κανέναν, δεν προσπεράσαμε κανέναν. Νομίζω ότι ακολουθήσαμε την νόμιμη οδό, αυτή που αρμόζει σε κάποιους που ασχολούνται και είναι σοβαροί με την πολιτική. Εμείς το πρεσβεύουμε αυτό και κάναμε το καθήκον μας. Ο Αργύρης ο Παταζόπουλος, γιατί ζητάμε διευθυνήσεις, συμφώνησε σε αυτά τα 6 σημεία, για 9 από 10. Νομίζω, αν διάβασα καλά, ότι με την απάντησή του συνομολογεί ότι συμφώνησε. Έτσι αν διάβασα καλά. Βεβαίως. Βεβαίως και συμφώνησε. Βεβαίως και συμφώνησε. Εγώ δεν πήγα να αποκαταλάβω μια θέση ή να του ζητήσω να αλλάξει αυτό που είπε πριν 2 μέρες, ότι θα πάμε κατά συνείδηση. Δεν ζήτησα κάτι από αυτό. Είναι θέμα σοβαρό αξιοπιστίας δική σου και κυρίως του κ. Παντελόπουλου. Κοιτάξτε να συμφώνησε. Βεβαίως. Βεβαίως συμφώνησε και αυτό δεν το λέω μόνος μου. Υπήρχε κι άλλος αντιποψήφιός μου εκεί πέρα που βγήκε με ανακοίνωση. Καθαρές κουβέντες. Βεβαίως και συμφωνήσαμε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι ο Αργύρης με την ανακοίνωση του Η συνάντηση έγινε σε χώρο που μπορεί να γελέει. Στο ξενοδοχείο, έγινε στο ξενοδοχείο Μάντρα. Και επιτρέψτε μου. Βεβαίως δεν είναι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ σήκωσα το τηλέφωνο και τους κάλεσα να βρεθούμε ως υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, όχι ως Κώστας Ναλπάτης. Εγώ ζήτησα να βρεθούμε εκπροσωπώντας ένα συνδυασμό και τους πήρα ως ανθυποψηφίους μου. Εκεί δεν πήγαμε να συζητήσουμε ο καθένας για την προσωπική του ζωή. Πήγαμε να συζητήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση. Τι έχεις να πεις, γιατί πρέπει άλλο να δείξει και τον Κυρίνη και ο Κυρίνης αποδέχτηκε το πρόγραμμα του Παντασόπουλου και τώρα θα πάρει μαζί. Αυτό πιστεύω ότι θα το κρίνει ο κόσμος για όλα αυτά. Νομίζω ότι εγώ δεν χωράει καμία απάντηση σε αυτό όλο που συνέβη. Έχω την εντύπωση και αν θυμάμαι καλά ότι πολύ πρόσφατα από μια εβδομάδα και στην τελευταία του ομιλία αναφέρθηκε ότι πιστεύει άλλα πράγματα ότι πρέπει να συμβούν στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Τώρα αν σήμερα μπόρεσε και... Εμένα μου αρκεί, δεν έχω κάτι εγώ να απολογηθώ για το... Μία ακόμα ερώτηση... Ένταν στα ίδια μετάλλια. Ας πείσουν οι υπόλοιποι. Πάνω στο ίδιο θέμα, γιατί αυτό απασχολεί τώρα την κοινωνία. Αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι μια ιδιωτική συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων προσπαθήσατε να την μεταφράσετε σε πολιτική στήριξη. Νομίζω αυτή είναι η κύρια κατηγορία που απευθύνεται από το Δήμαρχο σε εσάς αλλά και τον κύριο Παντασόπουλο. Σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε? Όπως σας είπα πριν, εγώ δεν πήγα ως Κώστας Ναλπάντης. Δεν πήγα να συζητήσω εκεί για γεωπονικά ζητήματα. Εγώ πήγα ως υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας και πήγα να συζητήσω με υποψηφίους μου. Δεν πήγα. Αν ήθελα να κάνω μία συζήτηση που δεν θα αφορούσε την τοπική αυτοδιοίκηση και τα δεδομένα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, θα πήγαινα στο προσωπικό γραφείο του κυρίου Παντασόπουλου ή στο προσωπικό γραφείο του κυρίου Χαλκίδη. Εκεί πήγαμε για να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε, όχι για το ποιος θα πάρει στήριξη από ποιον, για το που θέλουμε να πάμε τον τόπο την επόμενη μέρα, βάζοντας κάτω κάποια πράγματα και λέγοντας και συζητώντας για κάποιους βασικούς άξονες για την πορεία την οποία θέλουμε να χαράξουμε. Ούτε όμως εγώ πήγα εκεί ως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας. Εγώ πήγα ίσως προς ίσως με ανθυποψηφίους μου για να συζητήσουμε. Οι ιδιωτικές συζητήσεις μπορεί να γίνουν σε ένα καφέ, στο χώρο του αμφιθεάτρου ή σε ένα χώρο που γίνονται πολιτιστικά δόμενα. Τώρα μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Παντασόπουλος εκπροσωπεί ένα συνδυασμό, ο κ. Χαλκίδης ένα συνδυασμό και εγώ έναν άλλο συνδυασμό. Και οι τρεις μαζί με τον κ. Ιακωβίδη, ο οποίος για δικούς του λόγους δεν παρευρέθηκε, εκπροσωπήσαμε την προηγούμενη Κυριακή το 73%. Έχουμε ευθύνη λοιπόν για το οποίο θα πάει ο τόπος την επόμενη μέρα. Όχι με Δήμαρχο τον Αλπάτη, με οποιονδήποτε Δήμαρχο. Γιατί προέχει
το καλό του τόπου και των δημοτών. Γι' αυτό εγώ πήρα την πολιτική πρωτοβουλία και τους κάλεσα εκεί για να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, ο μοναδικός ξεκάθαρος, θα έλεγα, είναι ο Μιχάλης Μιχαλκίδης, που άλλη και προερχόμενος από άλλο πολιτικό χώρο, ο οποίος υπόκειται στον αντίπαλό σας, τον κ. Γκυρίνη, δήλωσε ευθέως την κατεύθυνση προς το πρόσωπό σας. Θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο αυτή την κίνηση, τον κ. Καλκίδη. Κοιτάξτε να δείτε. Το είπα σε όλους τους τόνους πριν. Πάνω κάποιοι προσπαθούν να πούν τον κόσμο ότι στις 2 Ιουνίου έχουμε εθνικές εκλογές. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά. Στις 2 Ιουνίου έχουμε δημοτικές εκλογές. Δεν ξέρω, θυμίστε μου λίγο, μήπως κάνω κάποιο λάθος ή να αναρωτηθώ λίγο κοιτώντας όλο τον κόσμο. Είναι ένα κάποιος από τους τρεις συνδυασμούς ο οποίος είχε χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως κάνω κάποιο λάθος. Μήπως το είχε ο κ. Γκυρίνης. Εγώ από ό,τι ξέρω δεν το είχε κανένας. Πάλευα να το πάρουν πολύ, δεν μπόρεσε να το πάρει κανένας. Δεν είχε χρήσμα. Άρα ήταν και αυτή η ανεξάρτητη συνδυασμή. Άρα για ποιον άλλο πολιτικό φορέα και χώρο ανήκει ο Μιχάλης Χαλκίδης ή ο Αργύρης Πανταζόπουλος ή ο Παναγιώτης Κυρίνης. Νομίζω ότι εδώ προέρχεται το καλό του τόπου. Σας το ξαναλέω. Πάμε σε δημοτικές εκλογές. Οι εθνικές είναι σε 7 Ιουλίου. Έχετε την εντύπωση. Και αν κοιτάξετε και γύρω-γύρω, κοντά, σε όμορους δήμους, δήμαρχοι που οι καταβολές τους είναι από άλλο πολιτικό φορέα που κυβερνάει τον τόπο, μήπως δεν τα κατάφεραν. Έχω πολλά παραδείγματα να σας δείξω ότι όχι μόνο τα κατάφεραν, πήγαν πολύ μπροστά τον τόπο από δημάρχους που πρόσκειται στην κυβέρνηση, η οποία ενδεχομένως να εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, να παραμείνει το ΣΥΡΙΖΑ, θα το δούμε αυτό ποιος θα είναι. Πάντως έχω να σας πω ότι εγώ και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνεργάτες μου, μπορώ να μιλήσω όμως για μένα καθαρά και η πορεία μου αυτά τα χρόνια στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου έδειξε, και αν θυμάστε καλά και το θυμούνται οι δημότες πολύ καλά, ότι αν και εγώ ανήκω σε ένα πολιτικό φορέα συγκεκριμένο, συνεργάστηκα πολύ καλύτερα με ανθρώπους που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και φέραμε αποτέλεσμα στον τόπο. Όταν ήμουν εγώ πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ, ένα από τα 7 έργα που εγκρίθηκαν σε όλη την επικράτεια εγκρίθηκαν με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και επειδή πλέον θα κυριαρχήσει η αξιολόγηση στα πάντα και επειδή δεν θα χωράνε άλλες υπόγειες διαδρομές, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, μάλλον θα έχουμε εμείς τη δυνατότητα, δεν θα έχουν άλλοι τη δυνατότητα για να μπορέσουν να πετύχουν πράγματα που εμείς δεν θα μπορέσουμε. Ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό σχήμα, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, στοχεύοντας με συνέπεια, με πρόγραμμα, μπορεί να τα καταφέρει. Και κάτι τελευταίο, πάνω στο ίδιο θέμα και τελειώνω. Εγώ, κλείνοντας, όντως θα είμαι προβληματισμένος. Αν απέναντί μου είχα αυτή τη στιγμή έναν υποψήφιο που είχε πάρει τη στήριξη, το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι τελευταίο. Μέσα Μαρτίου ήταν όταν ο Μιχάλης Χαλκίδης παρουσίασε τους πρώτους 6 υποψηφίους του. Εκείνη τη μέρα, το Σάββατο το πρωί ήταν, περάσατε από το εκλογικό του κέντρο, δώσατε τα χέρια του Μιχάλη Χαλκίδη και κάτι υποσχεθήκατε. Η σημερινή εξέλιξη είναι η απαρχή της τότε συμφωνίας. Μιλάμε για μια συμφωνία που είχε δρομολογηθεί από τότε. Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία και με κανένα. Ήταν μια περιοδία μου τότε που είχα κάνει στο παζάρι και γυρνώντας να καταλήξω εδώ στο εκλογικό μου κέντρο, πέρασα από εκεί και ήταν το εκλογικό κέντρο του Μιχάλη Χαλκίδη. Μπήκαμε μέσα, γιατί όταν μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό πρέπει να το πιστεύουμε. Εγώ μπήκα και σε εκείνο το εκλογικό κέντρο, πέρασα όμως κάποια άλλη στιγμή, σε ανύπτο χρόνο, στο εκλογικό του Αργύρη Πανταζόπουλου. Ήταν μέσα ο κ. Σάκης Κούγκας, η Ζώρα Κουρκουτά, ήταν και άλλοι πολίτες. Πέρασα και τους ευχήθηκα. Άρα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο το ότι πέρασα στο εκλογικό του Μιχάλη. Σημειολογικά το θυμήθηκα και το Για να βάλει τελειώνει σήμερα ένας προεκλογικός αγώνας. Αν χτες ήμασταν στον άνθρωπο που μας ανακοινώνατε την υποψηφιότητά σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι κρατάει ο Κώστας Σουγαλμάνης από τον προεκλογικό του αγώνα, τι θέλει να ξεχάσει και τι θα άλλαζε να ξεκινήσουμε σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που κρατάω πραγματικά είναι αυτή η αγάπη που δέχτηκα από τον κόσμο και πήρα. Είναι κάποια συναισθήματα που το έχω πει και στις ομιλίες μου, το λέω και συνέχεια. Για πολλά πράγματα, όσα χρήματα και να έχεις και να διαθέτεις, δεν μπορείς να τα αποκτήσεις και να τα κατακτήσεις. Αυτή η αγάπη που δέχτηκα και αυτή η αγάπη η οποία εκφράστηκε και στην κάλπη,
ήταν ένα τρομερό συνέστημα που θα. Λάθη κάνουν αυτοί που δουλεύουν. Ίσως κάποια μικρά λάθη να μπορούσαν να τα αποφύγουν. Δεν πιστεύω όμως ότι έγινε κάτι σημαντικό. Κάποιο λάθος το οποίο μας τύχησε. Έτσι πιστεύω ότι γινώντας το χρόνο πίσω δεν θα διαφοροποιούν σε κάτι ό,τι έχει σχέση με την προεκλογική μου εκστρατεία. Πιστεύω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Για μας τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Και λέω τα δύσκολα γιατί θα είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή. Αλλά πιστεύω πολύ στους συνεργάτες μου. Γνωρίζοντας από μέσα, καθόντας όλα αυτά τα χρόνια στα ένα του Δημοτικού Συμβουλίου, το πόσο δύσκολο είναι να διοικήσεις, βλέποντας και αξιολογώντας όλους αυτούς τους συνεργάτες μου, θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε έργο για τον τόπο. Άρα είμαι βέβαιος, παρόλο το άγχος που θα έχουμε μέχρι να ανάψει τον καθηκόντο μας για το πώς θα πάμε αυτόν τον τόπο για να κάνουμε τη διαφορά με τη σημερινή διοίκηση, αν και πιστεύω ότι είναι τόσο χαμηλά ο πήγης που θα την κάνουμε πολύ γρήγορα, πιστεύω στους συνεργάτες μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Κυρία Καραγιάννη. Κύριε Ναρπάνη, θα κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση. Μια συμπληρωματική ερώτηση για να καλύψω λίγο κάποια πράγματα. Μας στείλετε δελτίο χθες το βράδυ για τον Αρχή τον Πανταζόπουλο. Μιλάτε καθαρά για προγραμματική συμφωνία. Όχι για στήριξη στο πρόσωπό σας. Γιατί θεωρείτε ότι έγινε, προκλήθηκε τόσο μεγάλος πανικός? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο έκανα εγώ με δικιά μου πρωτοβουλία, εγώ και ο συνδυασμός μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο νομίζω για τα πολιτικά δρόμενα του τόπου. Ποτέ δεν υπήρξε η πρωτοβουλία αυτή από έναν συνδυασμό στο να καλέσει το ίδιο τραπέζι και τους αντιποψηφίους του. Αυτό ταρακούνησε τα νερά. Αυτό κάποιους δεν τους άρεσε. Γιατί προφανώς έχουν δρομολογήσει κάποιες άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να απολογηθούν αυτοί οι οποίοι βιάστηκαν και πήγανε να αλλάξουν αυτά που είπαν χθες το βράδυ. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι κάποια καινούργια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτόγνωρα για τους δημότες, οι οποίοι όμως τα θέλανε. Θέλουν δηλαδή μια νέα πνοή, μια άλλη άβρα να υπάρχει στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Με τον κάθε δημότη και κάθε πολίτη που συζητάω, όπου και αν βρεθούμε, αυτό που τον απασχολεί κυρίως είναι, μου λέει, Κώστα, η επόμενη μέρα, όπως φαίνονται τα πράγματα, θα σε βρει Δήμαρχο Αλεξάνδρειας. Θα μπορέσετε όμως να συνεργαστείτε, γιατί χρειάζεται συνεργασία. Εμείς θέλουμε το καλό του τόπου. Θα μπορέσει αυτός ο τόπος να πάει μπροστά? Η απάντηση που του έδινα όλους αυτούς τους μήνες είναι ότι μη στεναχωριέστε, έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας τη λέξη συνεργασία. Κάποιοι ίσως να μην το πίστευαν. Έτσι μου δόθηκε η δυνατότητα να το κάνω πράξη αυτό που έλεγα. Και το έκανα πράξη. Πιστεύοντας αυτό που έλεγα τους πολίτες της Αλεξάνδρειας, ότι σαν επόμενος δήμαρχος, σαν επόμενη δημοτική αρχή, θα συνεργαστούμε με όλους. Απλώνουμε το χέρι σε όλους για το καλό αυτού του τόπου. Ήθελα εδώ, επειδή ξέχασα και ένα. Σε ένα άλλο ερώτημα να απαντήσω και να γυρίσω λίγο πίσω, μου συγχωρείτε. Με ρώτησε ο κύριος Ντομουχτσής, τι σε πλήγωσε? Κοιτάξτε, όταν μπαίνεις στην πολιτική πρέπει να είσαι έτοιμος και για τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Με πλήγωσαν συμπεριφορές, συγκεκριμένες συμπεριφορές από ανθρώπους που στήριξα, που πίστεψα. Όμως στην πορεία φάνηκαν ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων. Πίστευα τότε, όταν εγώ συντάχτηκα μαζί τους, ότι θα φέρναμε το κάτι καινούριο, ότι πρεσβεύαν κάτι διαφορετικό. Δείξαν όμως μετέπειτα, παίρνοντας την κυβέρνηση και τα ενία του τόπου στα χέρια τους, ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων. Κάναν και ατοπήματα να χτυπήσουν και σε προσωπικό επίπεδο. Μας προκάλεσαν πολλές φορές. Θα πέφταμε χαμηλά και θα ήμασταν ίδιοι αν ακολουθούσαμε το δικό τους δρόμο. Δεν το κάναμε. Διαφοροποιηθήκαμε. Γι' αυτό ο λαός της Αλεξάνδρειας έστειλε και εμάς πρώτους τη Δεύτερη Κυριακή. Και την Κυριακή που μας έρχεται θα στείλει εμάς να αναλάβουμε τα ενία αυτού του τόπου. Λυπάμαι για αυτούς τους ανθρώπους, όχι τόσο για αυτούς. Λυπάμαι που αυτοί ήταν στη διοίκηση και με τις λογικές τους και τις συμπεριφορές τους 5 χρόνια πήγαν πίσω το Δήμο.
Κύριε Ναβάνη, σήμερα το βράδυ της Παρασκευής, θα γίνουν οι δύο κεντρικές ομιλίες των συνδυασμών και του κυρίου Παναγιώτη Κυρίνη και η δική σας, σε απόσταση αναπνοής. Πώς συνέβη αυτό, αν κάποιοι είναι θερμοκέφαλοι και δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο, ποιος αναλάβει την ευθύνη? Στην πρώτη προεκλογική, στην τελευταία μας προεκλογική ομιλία, πριν την πρώτη Κυριακή, εμείς πήγαμε δεύτερη να καταθέσουμε αίτηση για να πάρουμε χώρο που θα κάνουμε την ομιλία μας. Πρώτος πήγε ο συνδυασμός ώρα ευθύνης και πήρε άδεια από την αστυνομία για να μιλήσει μπροστά στο προεκλογικό του κέντρο. Όπως είδατε κι εσείς, δεν μίλησε εκεί μπροστά, ήρθε πολύ πιο κοντά εδώ σε εμάς. Εμείς πήγαμε δεύτερη και θεωρήσαμε σωστό να έχουμε μια νεκρή ζώνη, μια απόσταση ασφαλείας, και απομακρυνθήκαμε εξ αριστερών από το προεκλογικό μας κέντρο άλλα 50 μέτρα. Την δεύτερη Κυριακή, μετά το αποτέλεσμα, ο συνδυασμός «Αξίζουμε καλύτερα» κατέφθασε πρώτος στο ΑΤΑΦ Αλεξάνδρειας και ζητήσαμε εμείς να διαλέξουμε το μέρος για το οποίο θα μιλήσουμε. Διαλέξαμε εδώ, στο εκλογικό μας, μπροστά. Ο συνδυασμός «Ώρα Ευθύνης» πήγε δεύτερος. Την άδεια που έδωσε τόσο κοντά να μιλήσει και εδώ ο συνδυασμός την έδωσε το ΑΤΑΦ Αλεξάνδρειας, η ευθύνη για το τι θα συμβεί ανήκει στο ΑΤΑΦ Αλεξάνδρειας. Εμείς πράξαμε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λίγο καιρό πριν, στη συνέντευξη που έδωσε στο σταθμό μας ο κύριος Κούγκας και αναδημοσιεύσαμε προχθές, μιλά και καταγγέλει ευθέως την πλευρά της διοίκησης ότι του έγινε απόπειρα χρηματισμού. Μιλά ότι χρήματα πολλά πέσανε και θα πέσουν σε αυτήν την εκλογική διαδικασία και ακόμη ο κύριος Κούγκας κατήγγειλε ότι μέσα στη δημοτική του ομάδα την Ολομέλεια ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι όποιος θα πάει, και αποδεχόταν και ο ίδιος, ότι όποιος θα πάει με τον κύριο Κυρίνη τότε τα έχει πάρει. Το έχει πει ευθέως και γι' αυτό και μιλώ, διότι αυτές οι καταγγελίες χρήζουν ακόμη και δικαστικής και εισαγγελικής παρέμβασης. Σήμερα είδαμε τον Αργύρη Πανταζόπουλο, ο οποίος είναι και νομικός και γνωρίζει τα θέματα αυτά πάρα πολύ καλά, να δίνουν τα χέρια και ουσιαστικά να δείχνουν τον δρόμο για το αύριο. Πώς εσείς χαρακτηρίζετε όλες αυτές τις καταγγελίες και όλο αυτό το οποίο έχει υποκλουθήσει? Έχω την εντύπωση και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές τις δηλώσεις τις έκανε στο Ράδιο Αλεξάνδρα, στο Ράδιο Αβένα. Το ίδιο, δεν μιλάζει, Αλεξάνδρα. Ακούστηκε σε όλους τους δημότες αυτή η τοποθέτηση του Σάκη του Κούγκα. Γνωρίζω πολύ καλά και γνωρίζετε ότι ο Σάκης ο Κούγκας είναι και ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος της Δύναμης Ενότητας και Ελπίδας, του συνδυασμού καθαρά και έντιμα, που εκλέχτηκε. Νομίζω ότι το Σάκη τον Κούγκα πρέπει να τον ρωτήσετε για να απαντήσει για το τι συμβαίνει. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και μάλιστα είναι στη σκέψη μας και θα υπάρχει πρωτοβουλία ακόμη και για παρέμβαση του εισαγγελέα για αυτά όλα τα ζητήματα. Θα ζητήσουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα για αυτά όλα που ακούστηκαν. Κάποια στιγμή δεν μπορούν να παίζουν μπαλάκι στην πλάτη του Αλεξανδρινού λαού κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αυτά έχουν τελειώσει ανεπιστρεπτοί. Γυρίζουμε σελίδα την Κυριακή στις 2 του Ιούνιου. Γυρίζουμε σελίδα όχι μόνο λέγοντάς τα, κάνοντας και πράξη αυτά όλα τα οποία λέμε. Είναι λυπηρό να συμβαίνει αυτό. Είναι λυπηρό να συμβαίνει και μάλιστα όταν πολλοί νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Ακούγοντας τέτοια πράγματα γυρίζουν την πλάτη και φεύγουν. Δεν είναι τυχαίο αυτή η μεγάλη αποχή. Και είναι ακόμη πιο λυπηρό όταν αυτά συμβαίνουν σε μικρές κοινωνίες και όταν όλοι γνωριζόμαστε καλά. Εγώ έχω να πω ότι την Κυριακή το βράδυ κάποιοι συνδυασμοί εκ των πραγμάτων δεν προχώρησαν για τη δεύτερη Κυριακή. Κάποιοι προχώρησαν. Βιάστηκα κάποιοι τη Δευτέρα το πρωί να πάνε από αυτούς που δεν εκλέχτηκαν και να στρογγυλοκάψουν σε γραφεία μέσα στο Δημαρχείο. Για το ποιοι θα καθίσουν στο Δημαρχείο, για το ποιες θέσεις θα αναλάβει ο καθένας από αυτούς όλους, θα το πει ο λαός. Η ετοιμιγωρία του λαού στις 2 του Ιουλίου. Θα μπορούσε να εκλειθεί και να γυρίσει
πάντοτε βάσει των λεγόμενων του κύριου Χούγκα ότι όποιος θα είναι με τον Κυρίνη τα έχει πάρει. Νομίζω ότι αυτό, αυτό είπε ο ίδιος. Ο ίδιος. Αν τώρα είναι με τον Κυρίνη, με τον απερχόμενο δήμαρχο, ας μας πει για ποιο λόγο πήγε, αφού είπε ότι όποιος πάει εκεί πέρα τα έχει πάρει. Απλά πράγματα. Γνωρίζω ότι είναι πολύ έξυπνος ο Σάκης ο Κούγκας, μπορεί να απαντήσει. Και μάλιστα δήλωνε ότι στο ενδεχόμενο, μεταξύ δεύτερης Κυριακής εσάς και του κυρίου Γυρίνη, ότι θα κρατούσε μια ουδέτερη στάση. Αυτό δήλωνε. Ναι, νομίζω ότι ενδεχομένως να κρατάει ουδέτερη στάση, αλλά δεν ξέρω. Προφανώς έχει κάποια θέματα και συνέχεια βρίσκεται στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας, η καθημερινή βάση από την προηγούμενη Δευτέρα. Ίσως να έχει κάποιες προσωπικές δικές του δουλειές, το βρίσκεται για άλλους λόγους. Έχουμε ολοκληρώσει. Το θέμα του κλιματισμού, δεν είναι ερώτηση, το θέμα του κλιματισμού και της διακίνησης κλιμάτων στις εκλογές είναι διάκριση της συναρτώσεων και δεν υπήρξε και στην αρή αντίδραση καθημικού και από τους διακόσμους. Κύριε Κουνιάκο, είναι ένα μείζον θέμα για την κοινωνία, το ζητάνε χιλιάδες κόσμος ότι πέφτουν λεφτά στις εκλογές. Ο ένας ομολογεί το βίντεο αυτό που έχει κάνει χιλιάδες προβολές, δεκάδες χιλιάδες, αλλά ανακοινώσει από τους δικούς συνδυασμούς σε κατηγορηματικής διάψευσης, καταδίκης, έτσι δεν υπήρχε. Νομίζω ότι αυτό που προέχει δεν είναι οι ανακοινώσεις, αλλά είναι οι πράξεις αυτές που μένουν. Ο δικός μας συνδυασμός απήχε από όλα αυτά. Δεν μπήκαμε σε καμία τέτοια λογική. Ίσως να μιλάτε για κάποιους άλλους συνδυασμούς και ίσως σε κάποιους άλλους πρέπει να απευθύνετε αυτό το ερώτημα, τι συνέβη με, με τους χρηματισμούς. Απευθύνετε με καλού, τέλος πάντων. Εγώ αυτό που έχω να πω, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, ή να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή τη συνεργασία την οποία είχαμε. Τελειώσαμε το πρώτο στάδιο της συνεργασίας. Ήθελα να σας πω ότι αυτή η συνεργασία που κατά την άποψή μου πήγε πολύ καλά και ήταν αμφίδρομη η σχέση την οποία είχαμε. Να σας διαβεβαιώσω ότι σαν αυριανός Δήμαρχος Αλεξάνδειας, εγώ και οι συνεργάτες μου, αυτή τη συνεργασία θα την κρατήσουμε πολύ ψηλά. Γιατί θεωρούμε ότι μαζί με εσάς μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτούς τους υπέροχους δημότες που έχουμε στο Δήμο Αλεξάνδειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε. Θέλω να σας πω ότι για μας, το είπα και πριν, το στοίχημα είναι μεγάλο την επόμενη μέρα για το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι. Είμαι πεπισμένος όμως και με όλους μου τους συνεργάτες, οι οποίοι εκλέχθηκαν και αυτοί που δεν τα κατάφεραν, ότι την επόμενη μέρα θα τα καταφέρουμε, γιατί εμείς και ξέρουμε και θέλουμε και μπορούμε. Να είστε καλά.